Στο ένα μέρος του μυαλού του, μυαλό φιλοσόφου, ασκητή και θρησκευτικού ησυχαστή ταυτοχρόνος, αποδέχτηκε τον κόσμο ως είχε και τη θέση του μέσα σε αυτόν σε ένα άλλο μέρος λαχταρούσε να τον σμιλέψει έτσι ώστε να πλησιάζει σε ό,τι ποθούσε η καρδιά του όχι μόνο για χάρη των Ελλήνων αλλά και για χάρη σύμπασας της Πάσχουσας ανθρωπότητας. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Αγία Πετρούπολη δεν υπήρξε καμία αντίθεση μεταξύ αυτών των διαθέσεων επειδή απλώ δεν του προσφέρονταν ευκαιρίες να δράσει. Η ίδια όμως η έλλειψή του τον όθησε σε μια ζωφερή ενδοσκοπική απεσιοδοξία. Μοναδική του παρηγοριά στάθηκε η πίστη σε μια θεία πρόνοια, η οποία είτε θα έφερνε μια αλλαγή στον κόσμο, είτε θα τον βοηθούσε να αντέξει τον κόσμο ως είχε. Η έντονη θρησκευτική φύση του άσκησε πολλαπλή επίδραση στην ανάπτυξή του κατά τα χρόνια της απραξίας. Μόλον ότι πιστός χριστιανός δεν ήταν αυστηρά ορθόδοξος, όπως ο κύριος του ένιωθε ότι από όλες τις θρησκείες μπορούσε να αντληθεί μια αλήθεια και σίγουρα παράλληλα με την δική του πίστη ασχολήθηκε και με άλλες δοξασίες μεταξύ αυτών και με τις μυστικιστικές εκεντρικότητες της Μαντάμ Κρίντενερ. Αυτά αποτελούσαν ασυνήθιστα συμπτώματα μιας ευρύτητας σκέψεων εκ μέρους ενός μέλους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία παραδοσιακά πίστευε ότι διέθετε το μονοπόλιο της θεολογικής αλήθειας, αλλά και ότι τα δόγματά της είχαν πλέον φτάσει στην οριστική, και αποκρισταλωμένη μορφή τους, όπου τίποτα δεν μπορούσε να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί από αυτά. Χαρακτηριστικό της στοχαστικής ιδιοσυγκρασίας του Καποδίστρια ήταν να αναζητεί αυτό που αποκαλούσε μια στιγμής ανάπαυση για την ψυχή μου. Οπουδήποτε, σε παραλλαγέ της θρησκείας, σε όνειρα για έναν πραγματοποιημένο αλλά ακόμα μακρινό σκοπό, στη θρησκευτική και στη φιλοσοφική γραμματεία, στην παιδεία και σε μια εκλεπτισμένη αγάπη για την ανθρωπότητα. Η ανθρώπινη αγάπη αποτελούσε γι' αυτόν μια βαθιά συγκίνηση, πνευματική μάλλον παραπαθιασμένη. Περιλάμβανε το σύνολο της ανθρωπότητας, κυρίως όμως τον σκλαβωμένο λαό του και ιδιαίτερα τον μικρό κύκλο των Ελλήνων φίλων του που συμμερίζονταν το όνειρό του για ελευθερία. Στην οικία για έναν μορφωμένο Έλληνα ορολογία το όνομά της ήταν «Αγάπη» και όχι έρος.